Λοιπόν, και τώρα πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί είναι πάρα πολύ κόσμο και είναι μια εξέλιξη τη τεχνολογία στην ιατρική που μπορεί να βοηθήσει χιλιάδε πολίτε. Πώ μπορούμε λοιπόν να αποφύγουμε μια επέμβαση bypass, είναι το ερώτημα. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μα τον κύριο Χρονάκη Μανουήλ, είναι διευθυντή καρδιολόγο στο Metropolitan Hospital. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, σας. Καλημέρα. λοιπόν, και να σα κάνω αμέσω την ερώτηση που μα αφορά όλου από μια ηλικία και μετά. Η εξελίξη τη τεχνολογία στην επεμβατική καρδιολογία. Πώ σα έχουν βοηθήσει στην αντιμετώπιση τη στεφανιαία νόσου. Πράγματι, η εξελίξη τη αγκιοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών τα τελευταία χρόνια έχει δώσει λύσει εκεί που παλιότερα δεν μπορούσε. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σε εξέλιξη των τεχνικών. Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας υλικά που μας επιτρέπουν να μελετάμε τη στεφανία ροή, να απεικονίζουμε τον αυλό των αρτηριών, να δούμε την στεναθυρωματική πλάκα, να παρέμβουμε σε αθυρωματικές ασβεστομένες στενώσεις που δεν μπορούσαμε εύκολα να αντιμετωπίσουμε παλιότερα με την περιστροφική αθυρεκτομή και με ένα μπαλόνι ενδαγκιακή λιθοτριψίας με ηχοκύματα, να μπορούμε να προσεγγίσουμε δύσκολε ε, στενώσει και δύσκολες, δύσκολα σημεία των αρτηριών με ε, μικροκαθετήρες για να εκτίξουμε τα υλικά μας με αποτέλεσμα να έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να αντιμετωπίσουμε στενώσεις που παλιότερα δεν μπορούσαμε και να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε και τις βλάβες του στελέχους διχασμούς, ασβεστομένες αρτηρίες, ακόμα και να ανοίξουμε πλήρως αποφραγμένες αρτηρίες, με αποτέλεσμα σήμερα η πλήρης επανεμάτωση να είναι μια πραγματικότητα με αποτέλεσμα που πολλές φορές οι ασθενείς αυτοί να μην χρειάζεται να υποβληθούν σε μια επέμβαση ανοιχτή καρδιάς για να μπαϊπάς. εγώ διαβάζω για διάφορε μεθόδου τώρα. λίγο να μα πείτε τι είναι αυτή η τοποθέτηση αντικατάσταση αορτική βαλβίδα. Δηλαδή, με μια μέθοδο γίνεται και γενικώ πιάνει και τα πλεονεκτήματα αυτή τη μεθόδου. Η στένωση τη αρωτική βαλβίδα είναι η πιο συχνή βαλβιδοπάθεια στι αναπτυγμένε χώρε. Απαντάται σε ένα ποσοστό ίσω και πάνω από 5% σε ανθρώπου <σκυρίζει> άνω των 65 ετών. Mm -hmm. Από την ώρα που εμφανίζονται τα συμπτώματα, δυστυχώ το ποσοστό θνητότητα είναι πάρα, πάρα πολύ αυξημένο και η μόνη αντιμετώπιση είναι η αντικατάσταση τη βαλβίδα. Mm -hmm. Μέχρι τώρα γινόταν μόνο χειρουργικά. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η δυνατότητα να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε τη βαλβίδα διαδερμικά από, ε, ένα, από μια περιφερική αρτηρία είναι μια σχετικά απλή επέμβαση. Μια νέα βιολογική βαλβίδα, εκτεγμένη, πάνω σε ένα μεταλλικό πλέγμα, σε ένα στέντ, προωθείται στην καρδιά μέσω καθετήρων από τη μυριαία αρτηρία ή από την υποκλίδιο. Φτάνοντα στην καρδιά, τοποθετείται πάνω στην παλιά στενωμένη αρτηρία, το στέντ εκτίσεται, συνθλίβοντα την παλιά βαλβίδα και απελευθερώνοντα τη δίωδο του αίματο από την καρδιά στην κυκλοφορία. Είναι ας... μια σχετικά απλή επέμβαση. Δεν έχει καμία σχέση με τη χειρουργική αντιμετώπιση που απαιτεί διάνοιξη του θώρακα, και εξωσωματική κυκλοφορία. Γίνεται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο με εξειδικευμένο προσωπικό, εξειδικευμένου καρδιολόγου. Διαρκεί περίπου δύο ώρε και δεν χρειάζεται πολλέ φορέ και γενική αναισθησία. Η εμπειρία μα από τον Μετροπόλιταν έχει καταδείξει ότι είναι μια ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο <Και> με αποτέλεσμα οι ασθενεί να παίρνουν εξητήριο μέσα σε 4-5 μέρε το πολύ. Α, η μέθοδο μέθοδος Στάβη, ε. ε. Ακριβώ. Mm. Είναι η μέθοδο Στάβη. Διαδερμική αντικατάσταση αόρτικη δομή. Δηλαδή, φαντάζεσαι το να κάνει μια τόσο σοβαρή επέμβαση και μετά από 4 μέρε να, να βγαίνει στο νοσοκομείο. Εντάξει, <Καινθαι> η ιατρική τεχνολογία προχωράει γιατρέ και εσεί καταφέρετε να σώσετε ζωέ με αυτή την τεχνολογία. Είναι αλήθεια, <Τοξελόν> και έχουμε. Είναι πολλά αυτά τα οποία κερδίζει ένα ασθενή από αυτό. Μειώνεται η ταλαιπωρία του ασθενού. Μειώνεται η παραμονή του στον χώρο νοσο, του νοσοκομείου. Mm. Βελτιώνονται άμεσα τα συμπτώματά του και επομένω η ποιότητα ζωή. Mm -hmm. Κερδίζει προσδόκιμο επιβίωση. Έτσι, έχουμε αυτή τη στιγμή μία επέμβαση πολύ πιο ήπια από την χειρουργική, με πολύ χαμηλότερο κίνδυνο από τη χειρουργική αντιμετώπιση. Γι' αυτό και ακριβώ είναι η μέθοδο εκλογή για την αντιμετώπιση των ανθρώπων με στένωση αρωτική βαλβίδο σε μεγαλύτερε ηλικίε που έχουν και σοβαρά άλλα προβλήματα. και αντι ο χειρουργικό κίνδυνο είναι πάρα πολύ αυξημένο. Γιατρέ μου, Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για όλα αυτά τα πολύτιμα και τη μας. που μα είπατε. Να είστε καλά, σα Με... πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε.